Χιλιάδες ένστολοι από όλα τα σώματα ασφαλείας μαζί με στρατιωτικούς χωρίς στολή έκαναν κατά τη διάρκεια της ημέρας συγκεντρώσεις και πορείες αντιδρώντας στις περικοπές των αποδοχών τους και στα νέα φορολογικά βάρη. Αστυνομικοί, λιμενικοί και πυροσβέστες επέδωσαν ψήφισμα στη Βουλή μετά από συμβολικό happening στην πλατεία Συντάγματος. Συνεχίζουμε τον αγώνα της αντίστασης για να μπορέσουμε να σταθούμε στοιχειοδός με αξιοπρέπεια απέναντι στην ελληνική κοινωνία, να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Όχι στις νέες περικοπές μισθών και τους πρόσθετους φόρους, είπαν σήμερα αστυνομικοί, λιμενικοί και πυροσβέστες. Η ένστολη διαμαρτυρία τους τα είχε όλα. Πορεία στο κέντρο της Αθήνας, ελιγμό μέσα από τα στενά του Κολονακίου για να αποφύγουν τους συναδέλφους τους από τα ΜΑΤ που είχαν στήσει φραγμό στην Ρόδο Αττικού, αλλά και φασολάδα που μοίρασαν στους πολίτες από καζάνι που έστησαν έξω από το μετρό του Ευαγγελισμού. Με το ναι και την ψήφισή τους θα θέσουν την ταφόπλακα της εξαθλίωσης των εργαζομένων και του λαού αυτής της πατρίδας μας. Η πορεία τους κατάφερε να φτάσει στην είσοδο του Κοινοβουλίου, όπου επέδωσαν ψήφισμα διαμαρτυρίας στον πρόεδρο της Βουλής και στους εκπροσώπους των κομμάτων, ζητώντας διάλογο για ένα δίκαιο μισθολόγιο που δεν θα τους φέρνει στα όρια της εξαθλίωσης. Το πρωί οι αστυνομικοί είχαν αποκλείσει συμβολικά την είσοδο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης και λιμενική την είσοδο του Υπουργείου Ναυτιλίας. Η απάντηση στην κυβέρνηση είναι ότι ο ένστολος δεν μπορεί ούτε ένα ευρώ παρακάτω να κατέβει κάτω από το σημερινό επίπεδο, κάτω από το σημερινό μισθό του. Οι ένστολοι διαμηνύουν σε όλους τους τόνους ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους στις επόμενες ημέρες μέχρι και την ψήφιση του προϋπολογισμού στην Βουλή. Το απόγευμα, εκατοντάδες στρατιωτικοί χωρίς στολή πραγματοποίησαν συγκέντρωση στη Λέσχη αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων και πορεία προς τη Βουλή. Εντός της Λέσχης, για λόγους ασφαλείας, είχε δοθεί εντολή να υπάρχουν στρατονόμοι και άνδρες των ειδικών δυνάμεων. Αύριο σειρά παίρνουν οι εργαζόμενοι στο μετρό και τον ηλεκτρικό που πραγματοποιούν 24 ώρες απεργία.